για να μιλήσουμε λίγο για τον Χερμάν Μπούργκος, όχι με έναν άνθρωπο που δούλευε μαζί του, αλλά λόγω της πολιτούς παρουσίας του στην Ισπανία, λόγω και της καταγωγής του, σίγουρα κάτι παραπάνω μπορεί να μας πει για τον τρελό, όπως τον αποκαλούν πολλοί, για τον μόνο, τον ελ μόνο, τον Χερμάν Μπούργκος, ο πάντα φίλος Φρανσίσκο Χαβίτο, με τα άπτες στα ελληνικά του, είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Φρανσίσκο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων που αποδέχεται την πρόσκληση, γιατί είσαι και λίγο γεμάτο σήμερα με τα ραντεβού σου. Τι κάνεις? Καλά. Καλά. Τώρα τελείωσα το φαγητό και ετοιμάσω λίγο. Αρχικά δεν ξέρω, και το ξεκινάω λίγο χιουμοριστικά, αν έχεις παράπονο που ο Άρης ενώ ψάχνει προπονητή δεν ρώτησε εσένα, γιατί και εσύ πλέον προπονητής είσαι, έτσι. Πες μου πάλι. Λέω, δεν ξέρω, για να το ξεκινήσουμε λίγο χιουμοριστικά. Ο Άρης ψάχνει προπονητή εδώ και δύο μέρες. Δεν ξέρω αν στεναχωρήθηκες ή αν πειράχτηκες χιουμοριστικά που δεν ρώτησε εσένα για να αναλάβεις τον πάγκο της ομάδας. Εντάξει. Ο διοίκηση του Άρη πρέπει να κάνει ό,τι πιστεύει και εγώ, εντάξει, το είπα πολλές φορές, ό,τι μπορώ να βοηθάω τον Άρη, εδώ είμαι, αν μου θέλουν για κάτι, μπορώ να τις βοηθήσω, ανοιχτό είμαι, είμαι πάντα έτοιμο για να πιστεύω. Βοηθός του Μπούργκος θα ήθελες να ήσουν στον Άρη, αν αναλάβει τελικά? Ναι, βέβαια, δεν έχω πρόβλημα, ναι. Εκεί θα πάρω και εμπειρία, θα μάθω και εγώ πράγματα. Δεν έχω πρόβλημα, ναι, βέβαια. Μιλάτε και την ίδια γλώσσα. Δεν έχεις δουλέψει ποτέ μαζί του, αλλά επειδή και αυτός πολλά χρόνια στην Ισπανία και εσύ πολλά χρόνια στην Ισπανία, νομίζω μπορείς να μας δώσεις 2-3 παραπάνω πράγματα και όσον αφορά τον παίκτη, αλλά και τον προπονητή Μπούργκος. Σαν παίκτη ήταν πολύ τρελός. Ήταν καλός, έχει ποιότητα, αυτά, αλλά το θέμα είναι. Οπότε η κεφάλι γυρίσει, μπορεί να κάνει όλα. Δεν μπορείς να περιμένεις, μπορείς να το περιμένεις όλα. Είναι λίγο τρελός, πότε είναι παίκτη, ναι. Αλλά είναι και καλό παίκτη, αλλά είναι λίγο τρελός. Ναι. Αλλά μετά σαν βοηθός εδώ στην Ισπανία με το Σιμεώνε, άλλαξε το καραστήρα, έχει δυνατό καραστήρα, αλλά είναι πιο σοβαρός, είναι πιο ακριβώς, δεν είναι τόσο τρελός. Αν είσαι προπονητής πρέπει να αλλάξει λίγο αυτή η χαρακτήρας. Ναι. Αλλά έχει και δυνατό χαρακτήρα που μπορεί να τους κάνει καλό, όταν άμα υπογράφει στον Άρη, να αλλάξει κάτι. Αντέχει την πίεση δηλαδή. Θα δούμε. Μετά εδώ βοηθάει το Τσόλο, το σημειώνει πολύ, αλλά μετά ήθελα αυτός να είναι μόνος, να συνεχίσει μόνος, να προσπαθεί να είναι προπονητής και έφυγε. Μετά δεν το είδα πολύ. Ναι. Είναι δηλαδή προπονητής ο οποίος αντέχει στην πίεση, να το πούμε έτσι, και μπορεί να διαχειριστεί και δύσκολες καταστάσεις, μπορεί να διαχειριστεί και παίχτες με προσωπικότητα κιόλας, που έχει ο Άρης τέτοιου στη φετινή σεζόν. Ναι, έχει δυνατό χαρακτήρας. Πιστεύω και θα παίξει πολύ με τη ψυχολογία, γιατί και ο Σιμεώνη το κάνει. Είναι μια πράγματα σημαντικά για τους προπονητές να παίξει με το ψυχολογία, να καταλάβει τις παίχτες και να ξέρει τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να μιλήσει με ένας και με άλλο, γιατί κάθε παίχτης έχει διαφορετικό μυαλό, δεν μπορεί να μιλήσει με όλοι οι ίδιο. Και πιστεύω αυτό το ξέρει, το έμαθα εκεί, αλλά δεν ξέρω σαν προπονητής πώς είναι ακριβώς, αλλά ό,τι είναι βοηθός εδώ, είναι πιο σοβαρός, είναι καλός. Πάντως βλέπουμε και δημοσιεύματα στην Ισπανία, αλλά και τον ίδιο το Σιμεώνε σε δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, Φρανσίσκο, που τον αποθέωνε όσον αφορά την τακτική του προσέγγιση, το διάβασμα, το σκάουτινγκ, δηλαδή και πολύ κιόλας μεγάλο μερίδιο στους τίτλους και τις επιτυχίες της Ατλέτικο το έδιναν στον Μπούργκος. Ναι, είναι ένα κομμάτι αυτό που δουλεύει αυτός, πιστεύω εγώ. Έχει ένα βοηθός για φυσική κατάσταση, έχει για το μόνο Μπούργκος να δουλεύει άλλο πράγματα, πιστεύω είναι αυτή. Και έχει άλλους βοηθούς, αλλά μια κομμάτι είναι νομίζω αυτά το μόνο Μπούργκος. Και μάθει από εκεί όλα που ξέρει από το ποδόσφαιρο. Σαν προπονητή, γιατί ο προπονητής που έχει αλλάξει πολύ τα πράγματα. Ναι. Αλλά πιστεύω μάθει εκεί να είναι σοβαρός, να κάνει καλά τα πράγματα, να είναι σοβαρός με τα παιδιά, να έχει πρόγραμμα με όλα, να είναι όλα πρόγραμμα, με πρόγραμμα, να μην κάνεις όλα τρέλα. Ναι. Και ό,τι κάνει πιστεύω θα το κάνει όλα με σιγουρία. Δεν θα κάνει
σήμερα πάμε έτσι. Στην Newell's είχε γυμναστεί έναν γνώριμο και του Άρη και δικό σου, γιατί είχες δουλέψει μαζί του, επί Κούπερ, τον Άχελ Πουέμπλα. Α, ναι, εκεί το έχει. Εκεί ήταν, τον είχε γυμναστεί στη Newell's. Και εσύ με τον Πουέμπλα έχεις δουλέψει κιόλας και τον ξέρεις. Ναι. Είναι καλός και είναι καλός φίλος. Καλός φίλος μου είναι. Και... Έχει χρόνο που μιλήσω. Μίλησα τελευταία φορά. Δουλεύει σε μια σχολεία με Κινέζικος, με Κίνα, κάπου στην Κίνα, κάπου στην Κίνα. Ναι. Και τώρα... ναι. Και είναι σοβαρός αυτό. Της αρέσει πολύ τα πράγματα όπως είναι. Άμα έχουμε αυτή το πράγμα πρέπει να το κάνουμε. Μην αλλάξετε τελευταία στιγμή γιατί... Γκρινιάζει. Δεν είναι καλό να κάνεις τα πράγματα χωρίς πρόγραμμα. Πειθαρχία δηλαδή. Καλό, ναι. Κάνει βλακίες και αυτά, αλλά ναι. Είναι δουλειά. Η δουλειά είναι δουλειά και πολύ καλό στο κομμάτι, όσοι τον ξέρουν, λένε της φυσικής κατάστασης, να βελτιώνει τα τρεξίματα και τη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Ναι, ξέρει πολύ καλά. Δουλεύει πολύ καλά και ξέρει πώς είναι η Ελλάδα, πώς είναι και το Άρη, που βοηθάει σίγουρα. Γιατί δεν πάει σε μια ομάδα που τώρα δεν ξέρει τι σημαίνει η ομάδα για οπαδούς, για διώκηση, για την πόλη, για τις παίκτες. Ξέρει κάτι, μάθει κάτι. Λοιπόν, για να μην σε καθυστερώ άλλο, γιατί σου υποσχέθηκα επειδή έχεις και το ραντεβού που πρέπει να πας σε λίγη ώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Άλλη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά, νομίζω. Πάντως, αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ από σένα με τα όσα γνωρίζεις κιόλας είναι ότι αν έρθει τελικά ο Μπούργος, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, θα είναι μια καλή επιλογή για τον πάγκο του Άρη. Ναι, βέβαια. Θα αλλάξει κάτι. Ναι. Θα αλλάξει η ιδέα για τη δουλειά, για τις παίκτες. Έχει, σίγουρα θα δώσει πάθος για τις παίκτες, γιατί της αρέσει η ομάδα έτσι. Να αλλάξει λίγο το ρόλο του την ομάδα. Να μην είναι πάντα το ίδιο δρόμο. Α, εδώ εντάξει, εδώ εντάξει. Να μην χαλαρώσει κανένας. Είναι αυτό που χρειάζεται η ομάδα. Κάποια αλλαγή, γιατί είναι στη ίδια γραμμή, πιστεύω εγώ, πολύ χρόνο. Και χρειάζεται κάποια αλλαγή. Να μην... Το μυαλό σίγουρα είναι πιο πολύ. Κατάλαβα. Το μυαλό της παίκτης. Γιατί η ποιότητα το έχει. Γιατί... 5 μήνες πριν ήταν πολύ καλός και τώρα είναι κακός. Όχι, είναι ίδιο παίκτης, αλλά πρέπει να αλλάξεις κάτι στη δουλειά. Γιατί οι άλλες ομάδες κοιτάξουν, βλέπουν βίντεο και σε λοιπόν δουλεύει, πρέπει να αλλάξεις κάτι. Αλλά θα δουν, θα κάνει καλό για την ομάδα σίγουρα. Μακάρι, αν με το καλό έρθει, μακάρι. Λοιπόν, Φρανσίσκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο ραντεβού σου. Θα μιλήσουμε ξανά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Okay, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.